θέλουμε με αφορμή και τη σημερινή συζήτηση να μεταφέρουμε ξανά την οργή και την απόγνωση των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής. Μια περιοχή που σε μόνιμη βάση πλέον, με οποιαδήποτε κυβέρνηση και με οποιαδήποτε περιφερειακή διοίκηση, το καλοκαίρι καίγεται, το φθινόπωρο πνίγεται και το χειμώνα θάβεται. Μια περιοχή όπου ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων της χρησιμοποιούν καθημερινά τους οδικούς άξονες όπως την Αττική Οδό και τη Λεωφόρο Μαραθώνος και που κυριολεκτικά θαύτηκαν κάτω από το χιόνι αυτές τις μέρες. Μια περιοχή στην οποία ακόμη και σήμερα, 6 μέρες μετά, υπάρχουν σημεία αποκλεισμένα. Υπάρχουν σημεία που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη ηλεκτροδότηση, κύριε Σκρέκα, στην Ανατολική Αττική. Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, όπως είναι για παράδειγμα στους αγρότες του Μαραθώνα, που πρέπει τώρα να στηριχτούν και να αποζημιωθούν για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και για να μην υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής. Είναι η μόνη περιοχή. Προφανώς και δεν είναι η μόνη. Είναι όμως μία περιοχή, η Ανατολική Αττική, καθρέφτης του βαθιά αντιλαϊκού χαρακτήρα της ανάπτυξής σας, της ανάπτυξης που όλοι επαγγέλλεστε και των τεράστιων αντιθέσεων αυτού του συστήματος. Μια περιοχή που την τελευταία 20ετία έγιναν τεράστιες επενδύσεις. Διεθνές αεροδρόμιο, βιομηχανικές ζώνες, οικιστική και τουριστική ανάπτυξη άνευ προηγουμένου, αυτοκινητόδρομοι και λιμάνια με υπαρκτά τα σχέδια για περαιτέρω επέκτασή τους. Και την ίδια ακριβώς στιγμή είναι η ίδια περιοχή που εν έτη 2022 δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης. Καμαρώνεται για τα data center της Microsoft στο Λαύριο και κρύβεται ότι λίγα μέτρα παραδίπλα στις περιοχές Ανατολικής Αττικής ο κόσμος πνίγεται ακόμη στα βοθρολίματα και είναι με τον αχόρταγο. Είναι η ίδια περιοχή που το δημόσιο συγκοινωνιακό δίκτυο είναι από υποβαθμισμένο ως ανύπαρκτο, που η σχολική στέγη, κυρία Κεραμέως, στην Ανατολική Αττική υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών και όχι μόνο σε συνθήκες πανδημίας. Είναι η ίδια περιοχή που μετά από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές οι κάτοικοί της βιώνουν τις 10 πληγές του Φαραώ, που δεν έχει δικό της νοσοκομείο, που τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν και ήρθατε από πάνω να κλείσετε και το παίδον της Πεντέλης που εξυπηρετούσε αυτούς τους δήμους και αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Και επειδή ο λαός ζει στο πετσί του τις συνέπειες αυτής της ανάπτυξης, γι' αυτό το λόγο και δεν πιάνουν ούτε οι υποκριτικές συγγνώμες της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η υποκριτική κριτική των άλλων κομμάτων που κυβέρνησαν. Γιατί εδώ κανένας από όσους κυβέρνησαν δεν μπορεί να το παίζει αθώα περιστερά και να κρύβεται πίσω από τη μετάθεση ευθυνών στην τοπική διοίκηση ή πίσω από μακάβριους συμψηφισμούς και συγκρίσεις όπως αυτούς που ακούμε εδώ και 3 μέρες. Να κρύβεται δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πίσω από τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για το μάτι και τη μάντρα ή να κρύβεται ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τις τωρινές τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί στα κρίσιμα αυτά ζητήματα της πολιτικής προστασίας, της αντιπλημμυρικής, της αντισεισμικής, της αντιπυρικής θωράκισης, των σημαντικών έργων και υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες, είσαστε όλοι υπόλογοι. Και να τα πάρουμε και πιο συγκεκριμένα. Ψηφίσατε ναι ή όχι διαδοχικά νόμους για την τοπική διοίκηση που μετέτρεψαν δήμους και περιφέρειες στο μακρύ χέρι του κράτους, σε ένα θωρομπηκτικό μηχανισμό, σε ένα μάνατζερ που μοιράζει δεξιά και αριστερά σε ιδιώτες υπηρεσίες που έχουν οδηγήσει σήμερα μεγάλους δήμους και μεγάλες περιφέρειες να μην έχουν δικά τους εκχιονιστικά ή υδροφόρες ή να τα νοικιάζουν από επιχειρηματίες με το αζημίωτο και να είναι και άφαντα την ώρα της μάχης, σαν και αυτά που φωτογραφιζόταν ο κύριος Πατούλης.
Είναι άμυρες ευθυνών οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, κάθε άλλο. Είναι συνυπεύθυνες, γιατί έχουν αποδεχτεί και έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική και τώρα τυλούζονται ως αυτοφοράκηδες του κεντρικού κράτους, σε αντίθεση με τον Δήμαρχο της Πάτρας που ήταν σήμερα έξω με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς, με τα λαό της Πάτρας και της Αττικής, διεκδικώντας μέτρα προστασίας. Παρακάτω. Ιδιωτικοποιήσατε, ναι ή όχι, ο ένας μετά τον άλλον, κρίσιμες υποδομές της χώρας, αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομους, με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα σαν και αυτά που ζήσαμε με την αμαξοστοιχεία της ιδιωτικοποιημένης από τον ΣΥΡΙΖΑ Τρένοσε. Εφαρμόσατε, ναι ή όχι, από κοινού, την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, του τεμαχισμού της ΔΕΗ και της γιγάντωσης των κερδών των επενδυτών, οδηγώντας και στην ενεργειακή φτώχεια, αλλά και σε απορχαιωμένα και κακοσυντηρημένα δίκτυα, στη γενικευμένη εργολαβοποίηση του ΕΔΙΕ, στην κατάργηση της σταθερής δουλειάς, που είναι βασική αιτία για τις εκτεταμένες και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Παραχωρήσατε, ναι ή όχι, όλοι, με τις συμβάσεις παραχώρησης τους οδικούς άξονες της χώρας στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που ο ελληνικός λαός τους έχει χρυσοπληρώσει 2 και 3 φορές. Το κάνατε. Γι' αυτό και η κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι προηγούμενες αποδείχτηκαν ανίκανες να προστατεύσουν το λαό. Όχι γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν αφύσικες φυσικές καταστροφές, αλλά γιατί υπηρετούν ένα κράτος και μια πολιτική, το αστικό κράτος, που δεν συναντιέται πουθενά με τις λαϊκές ανάγκες. Γιατί αυτή ήταν η επιλογή τους. Γιατί, για παράδειγμα, ήταν επιλογή σας η χώρα όλων των κυβερνήσεων να φιγουράρει στην πρώτη θέση των χωρών του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα να μην έχει να δώσει χρήματα για να διευθετήσει τα 3-4 βασικά ρέματα της Αττικής. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Ακούγαμε σήμερα τον Υπουργό Επικρατείας της Κυβέρνησης, τον κύριο Σκέρτσο, να λέει το εξής εξοργιστικό. Προσέξτε. Τα προβλήματα, επιλέξει, τα προβλήματα που παρουσιάζονται μετά από φυσικές καταστροφές είναι αποτέλεσμα, λέει, της ατέλειας της ανθρώπινης ύπαρξης. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να προκαλείτε με τέτοια λόγια και να κρύβεστε πίσω από τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες, ότι τα αποτελέσματα των φυσικών καταστροφών είναι αποτέλεσμα της ατέλειας της ανθρώπινης ύπαρξης? Και μας θύμισε και κάτι άλλο παρόμοιο. Αυτό το επίσης εξοργιστικό που είχε ως πρωτοσέλιδο η Αυγή μια μέρα μετά την τραγωδία στη Μάντρα, που τι έγραφε? Ανθρώπων έργα. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυβερνήσεις, δεν υπάρχουν πολιτικές επιλογές, συμφέροντα τάξεις, δεν υπάρχει ένα σάπιο κοινωνικό σύστημα, υπάρχει η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης για σας και τα έργα των ανθρώπων γενικά για σας. Οπότε όλα είναι μάταια, δεν έχει και πολύ νόημα να παλεύεις, πολύ περισσότερο για ριζικές ανατροπές, το μόνο που σου απομένει είναι να επιλέγεις τον λιγότερο κακό διαχειριστή αυτής της βαρβαρότητας. Εμείς λοιπόν λέμε όχι, όχι στην κυβέρνηση, όχι στο κράτος σας, όχι στο σύστημά σας, όχι στα κόμματα που κινούνται στον ίδιο δρόμο, και αυτή η δική μας μομφή δεν εκφράζεται τόσο εδώ, αλλά κυρίως έξω, στον αγώνα, στο κίνημα, σε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, όπου η συσσωρευμένη οργή μπορεί να πιάσει τόπο και να γίνει πραγματικά δύναμη πάλης και δύναμη ανατροπής. Ευχαριστώ.